πέμπτο τουρνουά ποδοσφαίρου ακαδημιών με σύνθημα να αθλούμε ενάντια στη βία, το οποίο γίνεται συνεργασία με την αστυνομία Κύπρου και την αστυνομία των βάσεων ακροτηρίου στα γραφεία της εφημερίδας. Ο κύριος Δημήτρης και ο κύριος Λούκας από το SBA να μας μιλήσουν για το event. Μάλιστα. Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου διεξάγεται στο γήπεδο της Αναγέννησης στη Γερμασόγια ένα ποδοσφαιρικό τουρνουά με σύνθημα να αθλούμε ενάντια στη βία. Στο τουρνουά θα συμμετέχουν παιδιά ακαδημιών από 6 χρόνων μέχρι 12. Γίνεται σε συνεργασία των δύο δυνάμεων αστυνομίας Βρετανικών Βάσεων και αστυνομίας Κύπρου. Θα είναι κανονικά από την αιγίδα των δύο αρχηγών, του κυρίου Μικ Μάθιου και του κυρίου Ζαχαρία Χρυσοστόμου. Επίσης ο ΠΑΣ παίζει σημαίνοντα ρόλο, θα παρευρεθούν ποδοσφαιριστές Κύπροι και ξένοι που παίζουν στην Κύπρο. Επίσης θα δοθεί υπομορφή διάλεξης μηνύματα, μάθημα προς τους νεαρούς αθλητές ενάντια στη βία. Το μήνυμα που θέλουμε εμείς να δώσουμε είναι να επενδύσουμε στα μωρά, στους νέους αθλητές, να είναι μακριά από ενέργειες στους αθλητικούς χώρους που θέλουμε να προωθήσουμε το τίμιο παιχνίδι, το fair play. Θέλουμε να επενδύσουμε στα μωρά, θέλουμε να μάθουν κάποια πράγματα τα οποία είναι σωστά, γιατί κακά τα ψέματα, εδώ είναι οι καλύτερες ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε, να επενδύσουμε στους νέους για το μέλλον. Επίσης θα μπορούν να προμηθευτούν με διάφορα αναμνηστικά δώρα υπέρ του τίμιου παιχνιδιού και ενάντια στη βία. Ναι, οι συμμετέχοντες με τις ακαδημίες τους θα πάρουν κάποια δώρα αναμνηστικά που να θυμούνται τη συμμετοχή τους. Θα βραβευτούν επίσης οι νικήτριες και δευτεραθλήτριες ομάδες για κάθε ηλικία, αρχίζοντας από το 2002 μέχρι το 2007, που να γίνουν πρωταθλήματα ακαδημιών. Θα έχουμε διαιτητές από την ΚΟΠ, ακαδημίες από τη Λεμεσόν που έχουν δηλώσει ήδη συμμετοχή, και παρεμπιπτόντως να τονίσουμε ότι εκκλείσαν οι συμμετοχές, δεν μπορούμε να δεχτούμε άλλες γιατί ευκάλαμε τα προγράμματα. Πάνω από 500 παιδιά συμμετέχουν. Περιμένουμε πάνω από 500 παιδιά, οπότε αν συμπεριλάβουμε και τους γονείς τους που θα τα συνοδεύσουν, θα είναι μια γιορταστική εκδήλωση το Σάββατο. Ποιο μήνυμα θέλετε να περάσετε από αυτήν την εκδήλωση? Το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε είναι ότι η αστυνομία δεν είναι μόνο για να ασκεί τα καθήκοντά της για πρόληψη εγκλήματος και προσαγωγή ενόχου στα δικαστήρια. Έχει και άλλον πρόσωπο, έχει και άλλον έργο να επιτελέσει, να επενδύει στους νέους, να δει τα σωστά μηνύματα. Και σε αυτόν τον τομέα, τόσο η αστυνομία των βάσεων στην οποία εργοδοτούμαστε εγώ και ο συνάδελφος μου Λούκας, και εξ όσο γνωρίζω, τόσο και η αστυνομία της Δημοκρατίας επενδύουν πολύ σε αυτόν τον τομέα της κοινοτικής αστυνόμευσης. Το συγκεκριμένο γεγονός είναι το πέπτο που διεξάγουμε. Είχαν τεράστια επιτυχία και στο παρελθόν και ελπίζουμε να έχουμε και στο Σαββάτο. Η αστυνομία των Βρετανικών βάσεων συμμετέχει σε αγώνες της ΚΟΠ ως δύναμη. Ναι, ήδη δύο από τις ομάδες του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος, ο Εθνικός Άχνας και ο Ερμής, μιλούμε για πρώτη κατηγορία, αστυνομεύονται από την αστυνομία των βάσεων, διότι το γήπεδο τους είναι στην περιοχή των βάσεων Δεκέλιας. Επίσης, ομάδες μικροτέρων κατηγοριών υπάρχουν και στις δύο περιφέρειες, και Δεκέλια και στο Ακροτήρι, όπου στο Ακροτήρι αστυνομεύουμε τους αγώνες, ας πούμε, της ΑΕΣ Δακακίου, του Τραχωνίου, του Ύψωνα, που υπάρχουν τα γήπεδα μέσα στις περιοχές των βάσεων, και θέμα δικαιοδοσίας πλέον. Υπάρχει κάποια διαφορά στην αντιστυνόμευση μεταξύ? Είσαστε πιο αυστηροί? Δεν μπορώ να πω είμαστε πιο αυστηροί. Ο νόμος εφαρμόζεται και από εμάς και από την αστυνομία της Δημοκρατίας. Το δικό σας σχολείο για και τα θλιβερά επεισόδια που έγιναν και το προηγούμενο διάστημα στο Κυπριακό ποδόσφαιρο?
Μπορώ να πούμε ότι το δικό σας μήνυμα είναι από την πράξη, από το ότι οργανώνεται ένα τέτοιο φεστιβάλ. Το δικό μας μήνυμα παραμένει το ίδιο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση επενδύουμε στους νέους. Πιστεύουμε ότι αποτέλεσμα θα έχουμε μακροχρόνια. Ο νέος όταν πάρει τα σωστά μηνύματα, όταν έχει τα σωστές αναμνήσεις, θα σκεφτεί διπλά και τριπλά, να παραστρατήσει και να συμμετέχει σε ενέργειες οι οποίες είναι ενάντια στο τίμιο παιχνίδι, στο σεβασμό στον αντίπαλο κλπ. Σας ευχαριστούμε. Η εφημερίδα Λέμε Εσώς, όπως πάντα, θα είναι στο πλευρό σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε για τη βοήθεια σας και τη συμπαράστασή σας. Και με την ευκαιρία θέλω να καλέσουμε τον κόσμο στο γήπεδο της Γερμασόγειας από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3-4 το απόγευμα. Θα είναι μια γιορταστική ατμόσφαιρα.